Κύριε Παπά, να ξεκινήσουμε από το θέμα που έχει δημιουργηθεί από χθες το απόγευμα, όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει αυτό το πρόγραμμα με τα βάουτσερ. Η αντιπολίτευση τώρα μιλάει για μια πολύ μεγάλη νίκη της, να το πούμε έτσι. Είναι μια νίκη της κοινωνίας, θα σας πω, είναι μια νίκη της κοινωνίας των επιστημονικών φορέων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή υψώσανε το ανάστημά τους, της μαχητικής δημοσιογραφίας και βεβαίως και η αντιπολίτευση, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι συμβάλαμε όλοι ούτως ώστε να πάρθει αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ήταν προσβλητική για όλους και θα σας έλεγα και επικίνδυνη για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, συμβάλαμε όλοι για να πάρθει πίσω. Το σκάνδαλο, κύριε Παπά, πού είναι? Θα σας πω, προσέξτε, πότε ακυρώθηκε αυτή η πρωτοβουλία? Ακυρώθηκε όταν ξεσηκώθηκαν οι επιστημονικοί φορείς και αναδείξανε και αυτοί μαζί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα λάθη, τα γελιοδέστατα τα οποία υπήρχαν στην πρώτη ύλη, την οποία είχε εκρίνει το Υπουργείο Εργασίας. Ακυρώθηκε μήπως αυτή η πρωτοβουλία όταν εμείς φωνάζαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να δοθούν αυτά τα χρήματα απευθείας? Ούτε. Ακυρώθηκε εχθές, όπου είχαμε σε κύματα αποκαλύψεις από την εφημερίδα των συντακτών και το ντοκουμέντο ότι υπάρχουν στενοί συνεργάτες του κυρίου Βρούτσι, οι οποίοι έχουν εταιρική εμπλοκή με τα ΚΕΚ και τις πλατφόρμες. Και αυτό συνιστά όχι μόνο λόγω παραίτησης, αλλά λόγω απολογίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης και κρατάει τον κύριο Βρούτσι στη θέση. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης και τα στελέχη της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης λένε ότι όλοι αυτοί που πήραν τα χρήματα ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει τα χρήματα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι λοιπόν, και αυτοί μιλάνε για ονόματα που ήταν στενοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Εδώ να θυμίσουμε και κάτι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, να θυμίσουμε και κάτι, κύριε Παπά. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά. Καλημέρα, κυρία Γαβρά. Να θυμίσουμε ότι η επικυβέρνηση, καταρχήν να τοποθετηθώ, η άποψή μου είναι καλά το αποκαλύψατε και πολύ καλά έκανε και η κυβέρνηση και απέσυρε όλο αυτό το πρόγραμμα. Ωστόσο και η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι η αρμόδια για τη διαχείριση κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας είχε καταγγείλει για φωτογραφικές διατάξεις υπέρ των μεγάλων ΚΕΚ και μάλιστα σε προγράμματα για κατάρτιση ανέργων. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να έχει από πίσω του ουρά. Και από άλλες υπήρχε ουρά. Και προσθέτω, κύριε Παπά, προσθέτω και εγώ ότι χθες, το ανέφερε νομίζω ο Ιορδάνης, αλλά να γίνει σαφές, ο κύριος Γεωργιάδης υπενόησε την ύπαρξη και εγγράφων που αποδεικνύουν ότι ως κυβέρνηση τότε εσείς είχατε δώσει προγράμματα, μάλιστα με την εμπλοκή, αν θυμάμαι καλά, το εμπλοκή με την καλή έννοια του όρου, όχι αρνητικά, και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά. Θα σας πω, κύριε Κοντρότσο, καλημέρα και σε εσάς. Η κατάσταση που παραλάβαμε με τα ΚΕΚ ήταν ελεγχόμενη πολλαπλώς, με αποτέλεσμα να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιβάλλει και πρόστιμα λόγω αυξημένου κόστους και αδιαφάνειας στην επιλογή. Μιλάμε για την περίοδο μέχρι το 2014. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Εμείς αναγκάσαμε τα ΚΕΚ να έχουν προδιαγραφές, να περνάνε, να έχουν ISO, να έχουν μίνιμουμ αριθμό εργαζομένων. Βεβαίως υπήρχε και ένα ζήτημα με την κατανομή των πόρων, διότι για κάθε ευρώ που έδινε το κράτος, τα 75 λεπτά πηγαίνανε στο ΚΕΚ και τα 25 στον καταρτιζόμενο. Και εμείς αυτό το κάναμε 63%-37%. Και βεβαίως το περιβόητο χαρτί το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης επικαλείται και δεν το δείχνει. Δεν το δείχνει γιατί ακριβώς επειδή τότε τα κονδύλια αυτά ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω κατάρτισης, όχι όπως τώρα που μπορούμε απευθείας να τα δώσουμε. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτή η κατάσταση, τι κάναμε εμείς? Καλέσαμε σε διαβούλευση φορείς οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να αξιοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, οι ενώσεις τεχνικών όπως των συντηρητών ανελκυστήρων. Δεν καταλαβαίνετε για ποια επαγγελματικά μιλάμε. Μα και επί των ημερών σας, 90 εκατομμύρια δόθηκαν στα συγκεκριμένα. Σε αυτό γιατί, δεν απαντάτε όμως. Λέτε ότι το κάναμε κάπως καλύτερα. Περιμένετε. Ποιος σας είπε ότι γενικά εμείς είμαστε εναντίον της κατάρτισης? Πού είναι το ΜΕΜΤΟ? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Το ΜΕΜΤΟ, θα σας εξηγήσω. Το ΜΕΜΤΟ είναι ότι πήγανε να κάνουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενώ μπορούσαν να τα δώσουν κατευθείαν και υπάρχει και εταιρική σχέση της συνεργάτητος του κύριου Βρούτσι, το επαναλαμβάνω.
με συγκεκριμένα ΚΕΚ. Με ποιο αυτό είναι αυτό, λέμε. Γιατί δεν το λέτε όμως. Γιατί όλοι τι δεν να πω εγώ, μα και χθες, υπάρχουν... να σας πω κάτι, ο κύριος Γεωργιάδης κατηδίαν έλεγε ότι θα μιλήσει για ονόματα, τα οποία είχαν σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Να μιλήσει με ονόματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι καθέξιν ψεύτης. Είναι ένας τυπικός ακροδεξιός ψεύτης, ο οποίος απλώς πετάει λάσπη. Δεν είναι παρόν. Λοιπόν, είναι παρόν. Αυτή δεν πειράζει που δεν είναι παρόν. Εδώ. Τι να κάνουμε. Σας το λέω, κύριε Παπά. Και όλοι αυτοί που καθυβρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, όλοι τους καθυβρίζει, δεν είναι παρόντες στην τηλεοπτικά πάνελ. Γιατί σας το λέω τώρα, με αφορμή αυτό σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ανέβασε στο Twitter του ότι όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η τότε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας παρετήθηκε με καταγγελίες για εύνοια της τότε Υπουργού. Αυτό που είπε ο Σεραφείμ. Του Τσίπρα για συγκεκριμένα ΚΕΚ. Εδώ και λίγες ώρες υποκρίνονται ΣΥΖΕ κτλ. Και έχει ένα δημοσίευμα τότε της κυρίας Δήμητρας, μισό λεπτό θα σας πω και το όνομα, Γενική Γραμματέα τότε, της κυρίας Δήμητρας Χαλικιά. Την ξέρω και τη θυμάμαι την περίπτωση. Τίποτα τέτοιο δεν έχει ευσταθήσει και δεν έχει τεκμηριωθεί. Σας εξηγώ τι κάναμε εμείς. Mm-hmm. Το κάναμε με τρόπο απολύτως διαφανή και αν υπονοεί ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ήταν εμπλεγμένος σε κάτι το οποίο είναι αδιαφανές, μπορεί να βγει να το πει. Ότι ο σύνδεσμος. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ή ότι ο σύνδεσμος βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επίσης είχε εμπλακεί σε μια τέτοιου τύπου δοσοληψία και αυτό μπορεί να το πει. Εδώ δεν είχαμε τίποτα τέτοιο. Εδώ είχαμε την αδιαμεσολάβητη διοχέτευση δημόσιου χρήματος προς εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται στενείς συνεργάτες. Δηλαδή φαγώθηκαν χρήματα, λέτε. Παύλα, παράγραφος. Φαγώθηκαν χρήματα. Τα χρήματα αυτά, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει και αν έχουν πληρωθεί και τα ΚΕΚ τίποτα, θα πρέπει βεβαίως να τα επιστρέψουν. Θα ήταν αέρας κοπανιστός, κύριε Χαζαπόπουλε. Θα ήταν. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν προχωρούσε αυτό το πρόγραμμα, θα ήταν βεβαίως αέρας κοπανιστός. Εδώ εξυφάνθηκε. Δεν προχώρησε όμως στο ότι δεν προχώρησε. Ότι θα ευνηθούν όλα αυτά δεν είναι ένα θετικό βήμα και δεν είναι θετικό βήμα για εσάς όμως πολιτικούς και για την πολιτική. Είναι, το ότι είναι οι αστοχίες επισημαίνονται και διορθώνονται. Και είναι πολύ θετικό... καλός ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε αυτό το σημείο. Είναι θετικό για όλη την κοινωνία να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει χρηστή διαχείριση στο δημόσιο χρήμα και βεβαίως θα ήταν ακόμα θετικότερο για την πολιτική. Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού όλο αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, όπου υπάρχουν για ευθύνες θα καταλογιστούν. Θέλουμε να πιστεύουμε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναζήσουμε τις αλίστου μνήμης εποχές με εντολή Σαμαρά, με εντολή Σαμαρά, με εντολή Σαμαρά. Τα θυμόμαστε πάρα πολύ κύριε καλά. Παπά, εάν για να καταλαβαίνει όχι, και ο κόσμος. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Μισό λεπτά, για να το κάνουμε λιανά στον κόσμο. Ναι. Τώρα, εσείς υπονοείτε ότι αν προχωρούσε αυτό, υπήρχε πρόθεση, όπως είπε ο κύριος, να φαγωθούν χρήματα. Μα πλάκα μας κάνατε, φυσικά. Μα τι άλλο να πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε αλλιώς. Πώς αλλιώς να το πούμε, υπάρχει δυνατότητα απευθείας ενίσχυσης όλων των επιστημονικών κλάδων και επιλέγονται κάποιοι μεσάζοντες οι οποίοι μόλις αποδεικνύεται ότι έχουν σχέση και με τα υπουργικά γραφεία, έχουμε την ανάκληση του προγράμματος. Εξηγούμε ξανά. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπά, αν μου επιτρέπετε, η χθεσινή ανακοίνωση και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των στελεχών από τις χθεσινές ανακοινώσεις της δικές σας. Έλειπε μία λέξη, η οποία υπήρχε, βλέπω τώρα το αναβαθμίζεται, η οποία υπήρχε η λέξη αυτή και στη δήλωση της κυρίας Γεννηματά και στη δήλωση του κυρίου Κουτσούμπα και στη δήλωση των άλλων κομμάτων. Ξέρετε ποια είναι αυτή η λέξη? Σκάνδαλο. Εσείς δεν χρησιμοποίησατε μέχρι χθες αυτή τη λέξη. Όλα τα άλλα κόμματα την χρησιμοποίησαν. Ο κύριος Κουτσούμπα είπε το σκάνδαλο των ΚΕΚ Βρούτσι. Θα σας παραπέμψω στις αναπτύσσεις. Άρα μάλλον αναβαθμίζεται. Μισό λεπτό, θα σας παραπέμψω στις πρώτες δηλώσεις που έκανε. Μισό λεπτό, κύριε Κοτρότσο. Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας, μιλάει ξεκάθαρα για τέτοια κλίμακας υπόθεση. Και μιλάω για τις ανακοινώσεις τις οποίες έκανα ταυτόχρονα με την κατάθεση της ερώτησης. Έτσι. Ναι. Άρα εδώ πέρα είναι μια ιστορία για την οποία δεν τελειώσαμε. Οφείλονται εξηγήσεις. Και εξηγήσεις οφείλονται σε σχέση με το γεγονός εάν υπάρχει εταιρική σχέση συνεργατών του κύριου Βρούτσι με τα ΚΕΚ τα οποία ήταν έτοιμα να κατασπαράξουν 70-80 εκατομμύρια δημόσιο χρήμα χωρίς καμία δουλειά να έχουν πάνω να το κάνουν. Πάνω σε αυτό που λέτε. Ζητάτε τώρα, μισό λεπτό, Σεραφείμ. Κύριο Βρούτσι, ζητάει την παρέτηση. Γιατί από τη στιγμή που το στοχοποιείτε, πρέπει να παρετηθεί σήμερα. Και να τον παρετήσει, εάν εννοεί έστω και μία γραμμή από όσα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να τον παρετήσει σήμερα. Αλλιώς ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί θεμητό.
να ερευνηθεί τουλάχιστον από το Μαξίμου. Τον έχει καλέσει για εξηγήσεις, κυρία Γαβρά. Κάνατε και ρεπορτάζ κυβέρνησης και οφείλετε και ως εκ της θέσεώς σας να μας μεταφέρετε και να με ρωτάτε και να μεταφέρετε και στο δημόσιο διάλογο αυτά που λέει η κυβέρνηση και να ελέγχετε και εμάς που είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτευση. Βεβαίως. Μα αυτό κάνουμε λοιπόν, όλοι. Ρωτάω, πολύ καλά κάνετε και πάρα πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας. Να σας πω κάτι, τον έχει καλέσει εξηγήσεις τον κύριο Βρούτσι σε σχέση με αυτά που αποκαλύφθηκαν εχθές ο κύριος Μητσοτάκης ή κάνει γαργάρες? Ρωτάω πάρα πολύ απλά. Διότι χτες το απόγευμα. Εχθές το απόγευμα, ο κύριος Γεραπετρίτης. Σίγουρα έχει γίνει συζήτηση, μεταξύ του. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές, κυρία Γαβρά, και αυτό είναι νομίζω προσβλητικό για την νοημοσύνη όλων μας, βγήκε να πει ότι το πρόβλημα και αυτός, ότι το πρόβλημα ήταν κάποια λάθη μετάφρασης από τα αγγλικά στα ελληνικά. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το μείζον ζήτημα. Αυτό είναι το γελίο του πράγματος που υποβοηθά το να κάνουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που λέτε. Η κυβέρνηση εχθές ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι θα γίνει έρευνα για τα προηγούμενα χρόνια πόσα χρήματα πήραν αυτά τα ΚΕΚ και επί των ημερών σας. Σε αυτό συμφωνείτε? Ποιος σας είπε να γίνει έρευνα για τα πάντα, αλλά ποιος σας είπε ότι γενικά είμαστε εναντίον των ΚΕΚ? Εμείς είμαστε εναντίον του να χρησιμοποιείται. Δεν λέμε εναντίον των ΚΕΚ, δεν λέμε να κλείσουν τα ΚΕΚ. Απολύτως, να ερευνηθούν αν αυτά τα πάντα. Τα πάντα να ελεγχθούν δηλαδή. Και σας λέω, κύριε Χασαπόπουλε, ότι εμείς παραλάβαμε μια κατάσταση πολλαπλώς ελεγχόμενη από τις υπηρεσίες της ΕΕ, οι οποίες πήραν και μέτρα, υποδεικνύοντας ότι το κόστος ήταν υπέρμετρο, ότι δεν υπήρχε ISO, υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχαν εργαζόμενοι μέσα σε πολλά από αυτά τα ΚΕΚ, υποδεικνύοντας ότι υπήρχε και, θα σας έλεγα, και δυσαναλογία στο πόσο επωφελούνταν το ΚΕΚ και πόσο ο καταρτιζόμενος. Έγιναν λοιπόν όλα αυτά. Εμείς τα κάναμε αυτά τα βήματα και για λόγους μεγίστης διαφάνειας καλέσαμε σε διαβούλευση τους ενδιαφερόμενους φορείς και σχεδιάσαμε μαζί τα προγράμματα κατάρτισης. Τους δε διαγωνισμούς θα τους έτρεχαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Αυτό λοιπόν. Γιατί ξέρετε, η Ιορδάνη, το λέγαμε, κύριε Παπά, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι τα ΚΕΚ αυτά είχαν πιστοποιηθεί επί των ημερών σας και αυτό που έκανε η κυβέρνηση με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ήταν για να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους έχοντας, σε αυτούς που πρέπει να τα πάρουν, είναι ότι με αυτά τα ΚΕΚ προχώρησε που είχαν πιστοποιηθεί επί των ημερών σας και προχώρησε να γίνουν αλλαγές. Πινελόπη, είσαι και στις Βρυξέλλες, το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας. Μπορούσε να τα δώσει απευθείας. Υπάρχει απόφαση της Κομισιόν επ' αυτού. Άρα το επιχείρημα αυτό το οποίο αρθρώνουμε, ότι έπρεπε να πάει μέσω των ΚΕΚ η δαπάνη αυτή, δεν είναι ακριβές. Στο τραπέζι, να απαντήσω λίγο. Με όλες τις πτυχές και ό,τι λέγεται και από τη μία πλευρά και το από την άλλη. Και με αυτό να κλείσουμε, ελάτε. Και με αυτό να κλείσουμε, δώστε μια απάντηση. Υπήρχαν ΚΕΚ τα οποία είχαν πάρει την άδειά τους από το 2011. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας δεν πιστοποίησε κάποια ΚΕΚ. Ενέκρινε προγράμματα σπουδών 100.000 σελίδων σε 24 ώρα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος πρέπει να διευκρινίσει εάν έχει ακόμα, εάν περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τον υπουργό του, ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν στελέχη του γραφείου τα οποία έχουν εταιρική διασύνδεση με αυτά τα ΚΕΠ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Παπάδες, το ότι ανακάλεσε όλο αυτό το πρόγραμμα, κύριε Παπά, δεν σας λέει κάτι? Διότι στην πολιτική δεν το βλέπουμε συχνά να παρεμβαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να σταματάει κάτι, να παραδέχεται την αστοχία και να το τελειώνει εκεί που εξήγησα, που κυρία Γαβρά. Εξήγησα όχι, πάρα πολύ. Να το πούμε, ναι. Βεβαίως να το πούμε, αλλά λέω το μείζον ζήτημα εδώ δεν είναι το γελίον του πράγματος, τα σκόηλ ελικίκου και τα μέτζι του νεούκτη. Το μείζον ζήτημα είναι η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Κυρία Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Σεραφείμ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.